Το ετήσιο αντάμωμά τους πραγματοποίησαν και εφέτος οι Σαρακατσανέοι της Ηπείρου το διήμερο 3 και 4 Αυγούστου στη Στάνη στον Γευτόκαμπο. Το αντάμωμα διοργανώθηκε για 31η χρονιά από την Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου και φέτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Βρετανού ανθρωπολόγου και αρχαιολόγου Τζον Κάμπελ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009 και είχε μελετήσει και αναδείξει σε όλο τον κόσμο την ομαδική ζωή των Σαρακατσανέων, ζώντας την περίοδο 1954-1955 με ημινομαδικούς πληθυσμούς των Σαρακατσανέων στο Σκαμνέλης Αγορίου και στο Καρτέρι Θεσπρωτείας. Από την επιτόπια έρευνά του συνέταξε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τιμή, οικογένεια και πατρονία», η οποία αποτέλεσε τομή στην κοινωνική ανθρωπολογία και δημοσιεύθηκε το 1964. Ένα πρότυπο εθνογραφικό έργο, το οποίο επηρέασε όχι μόνο τους ανθρωπολόγους, αλλά και τους ιστορικούς. Ο Παναγιώτης Μπαλατσός, φιλόλογος και γραμματέας της Αδελφότητας Σαρακατσανέων Ηπείρου, σημείωσε ότι είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής προς τον Τζον Κάμπελ και μίλησε για τη ζωή και το έργο του τιμόμενου Βρετανού και το πώς πριν 2 χρόνια τυχαία συνάντησε την κόρη του Φιώνα κοντά στο Γευτόκαμπο και οργανώθηκε η επίσκεψη. Μάλιστα, ο κ. Μπαλατσός ανέφερε ότι η Σίλα, σύζυγος του Τζον Κάμπελ, η οποία απεβίωσε το 2014, είχε ως τελευταία της επιθυμία να ακουστεί μετά την τελετή σαρακατσάνικη μουσική. Μετά από πολλές διακρίσεις στα πανεπιστήμια Κέμπριτζ και Οξφόρδης, κέρδισε υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία επικεντρώθηκε στη μελέτη των πρωτόγονων κοινωνιών. Και από εδώ ξεκινάει η σχέση του Τζον Κάμπελ με τους Σαρακατσανέους. Ως τέτοια κοινωνία, ο Τζον Κάμπελ επέλεξε για την διδακτορική του διατριβή την κοινωνία των Σαρακατσανέων. Σύντομα ήρθε σε επαφή με τους Σαρακατσανέους, με τους σαρακατσάνικους νομαδικούς πληθυσμούς του Ζαγορίου, κυρίως του Σκαμνελίου, κοντά στους οποίους έζησε για διάστημα 2 περίπου ετών, 1954-1955, το καλοκαίρι στο Σκαμνέλι και το χειμώνα στο Καρτέρι Θεσπρωτείας, όπου ξεχύμαζαν οι περισσότεροι σαρακατσανέοι του Σκαμνελίου, οι οποίοι μάλιστα του έφτιαξαν και το κονάκι, στο οποίο ξεχύμασε ο ίδιος με τη σύζυγό του Σίλα. Εννοείται σε συνθήκες πρωτόγονες, όπως περίπου ζούσαν οι νομάδες σαρακατσανέοι κτηνοτρόφοι την περίοδο εκείνη. Έζησε με άλλα λόγια όσο πιο κοντά γινόταν. Στο αντάμωμα το βράδυ του Σαββάτου παραβρέθηκαν και θυμήθηκαν με αναμνηστικό που τους προσέφερε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Σαρακατσανέων Ηπείρου Βαγγέλης Γιανακός, οι τρεις κόρες του Τζον Κάμπελ, Σάρα, Φιώνα και Αλεξάνδρα, και οι φίλοι τους, Αν Τόμσον, η οποία οργάνωσε την επίσκεψή τους. Επίσης, ένα βιβλίο για τους Ηπειρώτες Ευεργέτες και έκδοση του Πανεπιστημίου προσέφερε ο Πρίτανης Γιώργος Καψάλης, σημειώνοντας ότι οι Σαρακατσανέοι χρωστούν μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Τζον Κάμπελ, ο οποίος τους έκανε γνωστούς σε όλο τον κόσμο και τους σεβάστηκε. Όσο παλιά μπορούμε να θυμηθούμε ως παιδιά, ακούγαμε τους γονείς μας να μιλούν για τις καταπληκτικές στιγμές με πολλές εναλλαγές που βίωσαν μαζί στο Ζαγόρι, πρώτα ζώντας στο Σκαμνέλι και μετά με τους Σαρακατσανέους. Ακούγαμε κρεμόμενες από τα λόγια τους τις ιστορίες της ζωής που οδηγούσε στα βουνά και κάτω στα χωράφια κοντά στην Πάργα τη δεκαετία του 50. Μια συχνά δύσκολη και σκληρή ζωή με τα σύγχρονα δεδομένα. Έξω στη φύση με όλες τις καιρικές συνθήκες, κοντά στα πρόβατα και τα γύρια, αλλά μια όμορφη ζωή, δεμένη με οικογενειακούς δεσμούς και ισχυρές φιλίες, με ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά, με τραγούδια και χορούς και θρησκευτική πίστη. Έτσι είναι πραγματικά μαγικό και μεγάλη τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ περισσότερο από 60 χρόνια μετά και να αισθανόμαστε τόσο καλοδεχούμενες. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάντα συλλογίζονταν τις στιγμές ως μερικές από τις ευτυχέστερες της ζωής τους. Μακάρι να μπορούσαν να μας δουν όλους μαζί εδώ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηνε ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, ο οποίος συνεχάρη την Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου για τη δράση της και την απόφαση να τιμήσει τον Τζον Κάμπελ. Τόνισε δε πως οι Σαρακατσανέοι από την εγκατάστασή τους στο Ζαγόρι αποτελούν έως και σήμερα ένα δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού, τηρώντας τις παραδόσεις τους και διαπρέποντας σε πολλούς τομείς πλην της παραδοσιακής ενασχόλησης με την κτηνοτροφία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Βαγγέλης Γιανακός ζήτησε από όλους την στήριξή τους για να μπορεί να ανταποκρίνεται η Αδελφότητα στο έργο της και τίμησε τον τραγουδιστή Σταύρο Μπόνια για την πολύχρονη προσφορά του στο τραγούδι και τις συμμετοχές του στο αντάμωμα.
πολλοί, πάρα πολλοί από τους Σαρακατσάνους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Ζαγόρι και αποτελούν σήμερα το δυναμικό κομμάτι της περιοχής, ασχολούμενοι βέβαια και με άλλες εργασίες και με άλλες ασχολίες, αλλά πολλοί επίσης συνεχίζουν να ασχολούνται με την κτηνοτροφία με έναν άλλο τρόπο βέβαια από ό,τι παλιότερα. Συγχαίρω την αδερφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου, τονίζοντας ότι υπάρχει μαζί της με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο μια συνεργασία στενή με το Δήμο σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις που η αδερφότητα Σαρακατσανέων διοργανώνει, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και ανάδειξη αυτού εδώ του χώρου. Από την άλλη μεριά, συγχαίρω για το γεγονός ότι τιμάται απόψε και έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολήθηκε με την ομαδική ζωή, τον Τζον Κάμπελ, ο οποίος κατέγραψε τον τρόπο ζωής αλλά και τον χαρακτήρα των Σαρακατσάνων, που όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα, οι σχέσεις αυτές, οι αλληλεγγύες μεταξύ των Σαρακατσάνων στη σημερινή εποχή παραμένουν ακόμα δυνατές και ο τρόπος, ο παραδοσιακός, αλλά και τα ήθη και τα έθιμα τηρούνται. Το αντάμωμά μας είναι αυτή η Σαρακατσάνη, στη Σαρακατσάνη και στάνη είναι η σημαντικότερη εκδήλωσή μας. Στόχος μας είναι να ανταμωθούμε, να θυμηθούμε τα παλιά οι μεγαλύτεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι τον αγνό τρόπο ζωής μας, τις συνήθειες μας, τα τραγούδια και τους χορούς μας. Για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες μας, κάνω έκκληση σε όλους να στηρίξουν οικονομικά το έργο της αδελφότητας. Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση όλων ώστε να συνεχίσουν να συντηρούμε τον υπέροχο αυτό χώρο της στάνης μας. Σας καλωσορίζω όλους και πάλι. Σας εύχομαι υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Την εκλαμβάνω ως συμβολική, Πρόεδρε. Και η τιμή, όποια τιμή περιέχει, αντανακλά στα πρόσωπα όλων των τραγουδιστών που διαχρονικά συμμετείχαν και ομόρφαιναν με τα τραγούδια τους την εκδήλωση ανταμώματος του Γυφτόκαμπου. Χαιρετισμού απευθύναν επίσης ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης και ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων Κωνσταντίνος Αλεξάκης. Χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε και πάλι σε αυτόν τον όμορφο τόπο που φέρνει στον καθένα μας θύμησες του παρελθόντος. Να καλωσορίσω ο ίδιος, ιδιαίτερα την οικογένεια του αείμνηστου Τζον Κάμπελ, που μας τιμάει ιδιαίτερα απόψε με την παρουσία της. Να τονίσω ότι σε όλους αυτούς τους ξένους, αλλά στην ουσία Έλληνες, γλωσσολόγους, λαογράφους, ανθρωπολόγους, που έζησαν μαζί με τους Σαρακατσανέους και που μας γνώρισαν από κοντά, τους χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί μας έκαναν γνωστούς σε ολόκληρο τον κόσμο και γιατί σεβάστηκαν και αγάπησαν τους Σαρακατσανέους. Τέλος, θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια ως πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σας είμαι ευγνώμων. Η Ομοσπονδία στηρίζει πάντα τα περιφερειακά ανταμώματα. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Γιανακό, σε όλο το ΔΣ του Συλλόγου για την ωραία οργάνωση και όλους τους εθελοντές. Θα ήθελα απόψε να πω ότι για πρώτη φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία οργανώνει βιωματική σαρακατσάνικη κατασκήνωση από 20 μέχρι 27 Αυγούστου για παιδιά από 6 ως 16 ετών. Στην συνέχεια την εμφάνιση τους έκαναν τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων Θεσπρωτείας και Πρέβεζας και της Αδελφότητας Σαρακατσανέων Ηπείρου. Μετά την εμφάνιση των χορευτικών, το γλέντι για τους εκατοντάδες Σαρακατσανέους και όχι μόνο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μουσική
με και τα κουνάκια.